Ακούτε τα podcast του 902.gr Τις μεγάλες ιστορικές τομές τις μπορούν να τις πραγματοποιούν μόνο οι μεγάλες συνενέσεις να επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Ξεκινήσαμε το σημερινό μας επεισόδιο με αποσπάσματα από τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στις 6 Ιουλίου του 2023. Που τα θυμηθήκαμε, ε? Μελετούσαμε του τίτλου των πρωτοσέλιδων αυτέ τι μέρε, ακούγαμε τα πολιτικά πάνελ και τι ραδιοφωνικέ συνεντεύξει και μια φράση κλεισέ διαπερνούσε συνεχώ τα αυτιά μα. Η κυβέρνηση τορπιλίζει τη συνένεση. Αυτό δηλαδή που το είδαμε στην πρώτη σελίδα τη Αυγή πριν από μερικέ μέρε. Αφορμή ήταν η κατάθεση από την κυβέρνηση μια τροπολογία στο νόμο πλέον για την επιστολική ψήφο με την οποία επεκτείνει αυτό το μέτρο και στι βουλευτικέ εκλογέ. Από πού και πού βρήκε το θράσο η κυβέρνηση να φέρει με τη μορφή τη τροπολογία ένα νέο νομοσχέδιο ακόμα χειρότερο για την επιστολική ψήφο και στι βουλευτικέ εκλογέ. Μα φυσικά από το γεγονό ότι επί τη αρχή είχαν ήδη συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερία. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε και τα εξή παράδοξα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν αρχικά υπέρ επί της αρχής του απαράδεκτου και επικίνδυνου νομοσχεδίου και στη συνέχεια να στηρίζουν την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΚΚΕ. Και έτσι κι αλλιώ. Από την άλλη, η ζωή Κωνσταντοπούλου σε ρόλο σωματοφύλακα τη Νέα Δημοκρατία αγόρευε με πάθο για το πόσο συνταγματική είναι η επιστολική ψήφο σε αντιπαράθεση με τι ενστάσει όχι μόνο του ΚΚΕ αλλά και επιστημονικών φορέων. Σε τι ακριβώ είχαν συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερία. Ας πάρουμε μια πολύ ωραία γεύση. Για ποια αμεσότητα μπορούμε να μιλάμε όταν την ταυτοπροσωπεία κατά την παραλαβή του φακέλου θα τη διενεργεί ο υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας. Αλήθεια, για τον Έλληνα ψηφοφόρο που θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο κάπου στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα ας πούμε στην Κολομβία, Ποιος θα κάνει τα ο υπάλληλο της ταχυδρομικής εταιρεία της Κολομβίας, είστε καθόλου με τα καλά σας. Αυτή είναι μία από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για την επιστολική, στην οποία είχαν σπεύσει να δώσουν θετική ψήφο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το κόμμα της Κωνσταντοπούλου. Και ύστερα, ύστερα έρθαν οι δηλαδή η τροπολογία της Κεραμέως και ξαφνικά τα αρνάκια έγιναν λύκη. Βέβαια, το θέμα του σημερινού μα επεισοδίου δεν είναι η επιστολική ψήφο. Είναι όμω αυτό που όλοι του εντόπισαν με αφορμή την επιστολική ψήφο. Τη μεγάλη συνένεση που απολαμβάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Τόση συνένεση που ταυτίζονται με την κυβέρνηση και στην ψήφο, αλλά και στην επιχειρηματολογία με την οποία στηρίζουν τα νομοσχέδια τη Νέα Δημοκρατία. Εξυγχρονισμό, λέει η επιστολική ψήφο, πρόοδο στο νομοσχέδιο για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Και για να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια ώστε να δούμε όλο το φάσμα της συνένεσης, ας ξεκινήσουμε με ορισμένα στοιχεία. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προλάβει να ψηφίσει το 55% των νομοσχεδίων που έχει φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη προλάβει να ψηφίσει 14 νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πλεύση ελευθερίας έχει το δικό της μερτικό σε αυτή τη συνένεση έχοντας υπερψηφίσει 9 νομοσχέδια της κυβέρνησης ενώ σε άλλα 8 τοποθετήθηκε με το παρόν. Η νέα αριστερά, αν και μικρή σε κοινοβουλευτική ηλικία ω κοινοβουλευτική ομάδα, έχει ήδη προλάβει να βάλει πλάτη στην κυβέρνηση τόσο όσο ήταν μέρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στη συνέχεια. Το βάπτισμα του πυρό για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Νούμερο 2, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλα, το είχε πάρει ψηφίζοντα παρόν σε ευνοϊκέ ρυθμίσει για τα διάφορα κοράκια των σέρβισερ σε βάρο χρεωμένων λαϊκών οικοκυριών. Α ανοίξει μια μικρή παρένθεση γιατί έχει σημασία και το αιτιολογικό του παρόν από το ΣΥΡΙΖΑ Νούμερο 2. Γράφανε τότε στελέχη του στα social media. Ψηφίσαμε παρόν γιατί η χώρα είναι υποχρεωμένη να ενσωματώνει τι οδηγίε αλλά και γιατί κάνει ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Αν είναι έτσι όπω τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ 2, τι έρχονται προ συζήτηση οδηγίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ενσωματώνεται απευθεία ό,τι αποφασίζουν στι Βρυξέλλε, να τελειώνουμε. Τα ίδια έλεγαν και ω ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια λένε και ω Νέα Αριστερά και κυρίω το αναφέρουμε αυτό για το κριτήριο. Αν το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ψηφίζουμε. Όχι βέβαια ότι είχαμε καταλάβει και κάτι άλλο και για την ιστορία. Εκείνο το νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέο, που παραδίδει έρμεα στα κοράκια τα χρεωμένα λαϊκά το είχαν ψηφίσει σε ποσοστό 50% και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά που καταγράφηκε για πρώτη φορά η πιο μεγάλη συνένεση μα στις κατ' όνομα αμυντικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Οι αμυντικές στο όνομα στην πράξη νατοικές δαπάνες ψηφίστηκαν από όλους και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από τους Σπαρτιάτες και από το Βελόπουλο. Μα πώς γίνεται ξαφνικά να ψηφίζουν τα ίδια συντηρητικοί και προοδευτικοί σκοταδιστές και δικαιωματιστέ, δεξιοί και δεξιότεροι Ρητορικό το ερώτημα. Όταν σφίγγουν τα γάλατα, όλοι βαράνε προσοχή και αυτό φυσικά δεν φαίνεται μόνο στι Έτσι, για παράδειγμα, όλοι μαζί εξέφρασαν από την αρχή τη στήριξή του στο Ισραήλ, στο κράτο δολοφόνο του Παλαιστινιακού λαού. Όλοι μαζί συμφωνούν να φύγει η ελληνική φρεγάτα πληρωμένη από τον ελληνικό λαό για να περιπολήσει την εμπόλεμη ζώνη τη Ερυθρά Θάλασσα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Διαφωνούν βέβαια στο ποιο θα ηγείται τη αποστολή, αν θα είναι μόνο οι Αμερικάνοι, αν θα είναι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μαζί έχουν γράψει τι συμφωνίε με τι ΗΠΑ για την παραχώρηση νέων βάσεων για του πολέμου του όλοι μαζί περιφέρουν το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν το ιερό δισκοπότηρο που είναι όντω τέτοιο, αλλά είναι για του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου. Και για το λαό αυτό σημαίνει νέε μεγάλε θυσίε. Όλοι μαζί συντηρούν το κυβερνητικό αφήγημα ότι, για παράδειγμα, είναι αναχρονισμό να μην έχει η Ελλάδα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συμφωνούν δηλαδή στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά διαφωνούν στου όρου, γιατί πρέπει, λέει, να υπάρχουν αυστηρέ προδιαγραφέ και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Έτσι, όλοι μαζί θέλουν να χρυσώσουν το χάπι των ακόμα περισσότερων εμποδίων που θέλουν να βάλουν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Αυτέ τι μέρε, βέβαια, οι φοιτητέ και οι συλλογή του δίνουν τη δική του απάντηση και στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα, αφού με πολύ μαζικέ δημοκρατικέ διαδικασίε αποφασίζουν να αγωνιστούν για δωρεάν σπουδέ ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο φαινομενικά παράδοξο, αλλά τελικά απόλυτα εξηγήσιμο. Η κυβέρνηση φέρνει προ συζήτηση το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είναι το μοναδικό από όλα τα θέματα που αναφέραμε που με ευθύνη της κυβέρνησης μονοπολεί την επικαιρότητα και με όρους αποκρουστικούς. Και αν η κυβέρνηση επιδιώκει με όλα τα μέσα να φιλοτεχνήσει το προοδευτικό προφίλ της, δεν είναι μόνη της. Ποιο είναι τώρα το παράδοξο αλλά τελικά εξηγήσιμο? Οι πρώτοι που τρέχουν να κολλήσουν προοδευτικά ένσημα στο Μητσοτάκι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Λες και η κυβέρνηση που στηρίζει τη γενοκτονία ενό ολόκληρου λαού ενδιαφέρεται για τα παιδιά. Λε και η κυβέρνηση που έχει φέρει τα νοσοκομεία και ειδικά τα παιδιατρικά νοσοκομεία στο μη παρέκει έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για τα παιδιά. Λε και η κυβέρνηση όπω και οι προηγούμενε που απαγορεύουν με νόμο την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για του παιδικού σταθμού, νοιάζεται για τα δικαιώματα του παιδιού. Και λε και η πολιτική των κυβερνήσεων που έχει μετατρέψει σε μια πολύ μεγάλη αγορά κάθε υπηρεσία ψυχολογική και αναπτυξιακή στήριξη των παιδιών, έχει καμιά έγνοια για τα παιδιά. Και ενώ το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, και ενώ μπορεί να γίνει πράγματι μια ουσιαστική συζήτηση με επίκεντρο τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των παιδιών, εδώ τι παιχνίδι παίζεται με ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία. Από τη μία δίνεται βήμα σε ένα στρατό ομοφοβικών, σκοταδιστών, τραγουδιστών, δημοσιολόγων, βουλευτών, περαστικών, τηλεκανίβαλων και διάφορων άλλων, ειδικών που υπερασπίζονται το πατρί, θρησκεία, οικογένεια και που θέλουν τη γυναίκα μηχανή αναπαραγωγή παιδιών και από την άλλη προβάλλονται και μάλιστα ως τάχα το αντίπαλο δέος σε αυτό το σκοτατισμό, οι αντιλήψεις του ατομικού δικαιωματισμού, ανορθολογικές θεωρίες που θεωρούν το φύλλο κοινωνική κατασκευή, που καταλήγουν να φέρνουν σε αντιπαράθεση τα κοινωνικά με τα ατομικά δικαιώματα και που θέλουν την γυναίκα αναπαραγωγική μηχανή στα σκοτεινά κέντρα της παρένθετης μητρότητα. Το γεγονό ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία συνεπάρχουν και τα δύο αυτά ρεύματα είναι ακριβώ και μια απόδειξη ότι αποτελούν παραλλαγέ συντηρητική κοπή που, αν με κάτι δεν έχουν σχέση, είναι με την πραγματική πρόοδο. Σε αυτό το θέμα, βέβαια, θα επανέλθουμε πολύ αναλυτικά, αλλά σίγουρα μπορούμε σήμερα να σημειώσουμε δύο-τρία ζητήματα. Πρώτον, δεν είναι άλλο θέμα ο γάμο και άλλο η τεχνοθεσία. Το νομοσχέδιο δεν αφορά το πώς θα αποτυπωθεί νομικά η σχέση και η συμβίωση δύο ανθρώπων παίρνοντα αυτή η σχέση τη μορφή του γάμου, το μόνο που έρχεται να κάνει είναι να προχωρήσει την τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια, όπω άλλωστε επιβεβαίωσε και ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, είναι ώρα τόσο κίνδυνο να ανοίξει μία ή πολλέ παράλληλε business με τζίρου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που θα αφορούν παράνομε υιοθεσίε, όπω από το εξωτερικό, αφού στα Ιδρύματα σήμερα δεν υπάρχουν παιδιά προ υιοθεσία, και ταυτόχρονα την παρένθετη μητρότητα που καμία σχέση δεν έχει με αλτρουισμό όπως λένε οι κυβερνώντες αλλά με ακραία εκμετάλλευση των ευάλωτων γυναικών, μεταναστριών, φτωχών, Ρωμά κτλ. Τρίτον, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα στα ομόφυλα ζευγάρια η διαγραφή των όρων μητρότητα και πατρότητα και η αντικατάστασή τους από μια απροσδιόριστη γονεϊκότητα. Η κυβερνητική ισχυρισμοί ότι δεν θα υπάρχει το περίφημο γονέας 1, γονέας 2 κτλ. στερείται λογικής αφού σε λίγο καιρό αυτό θα γίνει υποχρεωτικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα κράτη-μέλη. Μάλιστα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάνε να αναγνωρίζονται ως γονείς ακόμα και άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι γονείς. Αυτό είναι πρόοδος. Όλα όσα αναφέραμε τα συνδέει ένα νήμα που καλύτερα από όλου το περιέγραψε ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Οι ευρύτερε συνενέσει. Η στήριξη δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα στην πολιτική που τσακίζει το λαό. Στην πολιτική που έχει μετατρέψει σε εφιάλτη στο δρόμο με τι λεύκε μια βόλτα στα τυροκομικά του σούπερ μάρκετ. Στην πολιτική που σε βάζει να επιλέξει το χρώμα του πανάκριβου λογαριασμού ρεύματο που δεν μπορεί να πληρώσει έτσι κι αλλιώ. Στην πολιτική που μπλέκει την Ελλάδα πρακτικά και άμεσα σε έναν δεύτερο πόλεμο μετά την Ουκρανία, με την αποστολή φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα σε εμπόλεμη ζώνη. Στην πολιτική που γκρεμίζει βήμα-βήμα το δημόσιο σύστημα υγεία, παίζοντα με τη ζωή και την υγεία του λαού. Σε μια πολιτική που έχει μόνο δώρα και προνόμια για του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, τη στιγμή που στο λαό προσφέρει μόνο νέε απώλειε. Α μην λυπάται λοιπόν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ε, δεν χαλάνε φιλέ για μια τροπολογία, ρε παιδιά βαθιά και μεγάλη συμφωνία τους και βαθιά και μεγάλη διαφωνία του ΚΚΕ που αποτελεί τη μόνη αντιπολίτευση μέσα και κυρίως έξω από τη Βουλή, εκεί που μετριόμαστε με το άδικο, με του αντεργατικού νόμου, του πληστηριασμού, του καθυλωμένου μισθού. Εκεί που οι εργάτε οργανώνονται και κατακτούν υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασία με αυξήσει, όπω επιχειρήσει στον κλάδο του μετάλλου. Εκεί που οι φοιτητέ κατά δεκάδε χιλιάδε στι συνελεύσει και τα συλλαλητήριά του ξεφτιλίζουν την κυβέρνηση και την ελεηνή προπαγάνδα περί δίθεν μειοψηφιών. Εκεί που οι αγρότε ζεσταίνουν τι μηχανέ του για να διεκδικήσουν και μέτρα επιβίωση, αλλά και μέτρα για να παραμείνουν στον τόπο που έχουν οργώσει εδώ και δεκαετίε και στον τόπο που χτυπήθηκε από την απουσία μέτρων αντιπλημμυρική προστασία. Παντού δηλαδή, όπου χτυπάει η καρδιά της πραγματικής πρόοδου, κόντρα στο «τίποτα δεν γίνεται». Μουσική Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.